Τι έχουμε εδώ, ρε παλικάρια. Τι, μας βρει, θα μας βρει πάλι στην ανηφόρα. Πάθουμε τέτοια πλάκα. Μπα, εδώ καλά είμαστε. Δεν έχει πολύ ανήφορο. Ωραίο λόγκο, ε. Κλάς. Κομπίνες και δεν συμμαζεύεται στο... στο Μουσάμα ο αδερφός. Δεν θα πάμε καλά. Φταίει ο συμπλέκτης τόσο πολύ γι' αυτό. Μπορεί. Μόλις τελειώσουμε θα το πάω μία συνεργείο να δω, κοιτάξουμε το συμπλέκτη. Μήπως θέλει... ρυθμίσεις άλλες. Τι έγινε πάλι σε επαρχιακό δίκτυο, μπήκαμε. Επαρχιακό δίκτυο με πολλά έργα. Για να δούμε μία τελευταία τώρα, τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, πρέπει να την πέσουμε για ύπνο. Εδώ το μόνο που έχει είναι να κάνουμε την τζάκα αυτή εδώ, στο βιτζινάδικο, ή... τι, να το πάμε με τη μία. Λίγα χιλιόμετρα είναι, αλλά θα μας πάρει βράδυ, θα χάσουμε... αλλά τι να χάσουμε, αυτό δεν το έχουμε δει. Όχι ρε αδερφέ, θα πάμε για ξεκούρωση, άσε να έχουμε το κεφάλι μέσα σου. Δεν μας βιάζει κανένας, η ζαχαρίτσα δεν παθαίνει τίποτα πίσω. Να ήταν τίποτα, να είχαμε πίσω κανέναν αρακά, το συζητάγαμε. Ανάψουμε και τα LED. Βγάζει και τα χρωματάκια αυτά τα ωραία, το Natural Lux τέτοια ώρα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Λουτσίνκι. Ωραίο όνομα. Σαν ιταλικό χωριό ακούγεται. Λουτσίνκι. Λουτσνίκι, όχι Λουτσίνκι.
Κάτσε να δούμε μία, άμα το βάλουμε έτσι θα μας πάρει. Πολύ ωραία μας πήρε, αλλά κάτσε να βάλουμε λίγο τη ρημούλκα μπροστά. Να μην ενοχλούμε και τον κόσμο. Είμαστε μπόμπα. Εξήμιση ώρα. Πολύ ωραίο κόψιμο μου κάνει το ψαλίδι πίσω. Τι έχει φτιάξει ο ρολός, τι έχει φτιάξει. Ωραία. Μερικές φάσεις είναι καλύτερα να κοιτάς τον ουρανό. Ξεχνέσαι. Πολλοί αγρότες έχει εδώ κοντά στο... στη νότια Λευκορωσία. Deutsch, Deutsch. Όχι ότι δεν είναι έτσι, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Απέραντες εκτάσεις με σιτηρά όλες αυτές οι χώρες εκεί γύρω γύρω. Δυτικά όμως, γιατί ανατολικά είναι βαρύ το κλίμα για τέτοια σκηνικά. Πολύ ωραίες αγροτικές λεπτομέρειες. Πολύ ωραίες. Εδώ τι είναι, σκοπιές για κυνήγι. Ε, τέτοια λεπτομέρεια πρέπει να είναι αυτό. Μπράβο. Ο σερίφης είναι κολλημένος από πίσω. Περιμένει τη λάθος κίνηση. Αλλά λάθος κίνηση... τους έχουμε μάθει τώρα, δεν πρόκειται να κάνουμε. Πω, μόλις ακούω αυτά τα... τους ήχους. Όταν περνάς δάσος, ωραία. Τα λογάκια τους εδώ. Νοικοκύριδες. Γι' αυτό είναι καλύτερα σε πολλές φάσεις, όταν θέλετε να δείτε τη διαδρομή και να τηρείτε το ωράριό σας, να είστε κύριοι με τον ύπνο,
και ξεκούραστοι, να περπατάτε μέρα στο παιχνίδι. Εντάξει, είπαμε και η νύχτα έχει τη χάρη της, αλλά για να δεις καινούργια μέρη πρέπει να τα δεις, ε? Να φαίνονται. Γερανοί εδώ και ιστορίες, βιομηχανικές φάσεις μου φαίνονται εδώ. Τα καμάζεις στη γραμμή. Αμοχάλικο το φορτών. Και να καταλάβει το καμάζ από το αμοχάλικο. Το είχαν φορτωμένο με κάτι, σε ένα βιτιάκι φορτωμένο με κάτι κορμούς δέντρων. Μιλάμε για τόνους τώρα. Και με ρημούλκα πίσω, μέσα σε δάσος. Μιλάμε για λάσπη, όχι λάσπη. Μισός τροχός και παρακάτω ήταν μέσα. Και δεν καταλάβαινε το θεό του. Κομπλαρισμένη όλη η τροχή, σιγά 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 σιγά, μια χαρά βγήκε. Καπνίλα από την εξάτμιση, ζόρι. Αλλά είπαμε, το κάθε εργαλείο είναι για το τομέα του. Παιχνιδάκια μας κάνει η εξουσία, ε. Μας είχε κολλητούς από πίσω, μας προσπερνάει. Άντε θα κόψει μετά, το φτάσουμε εμείς. Παιχνιδάκια θέλει. Πολύ ωραία είμαστε. Τελευταία διασταύρωση και φεύγουμε για να τους παραδώσουμε τη ζαχαρίτσα. Και παιδάκια τους εδώ να αθλούνται τα παλικάρια. Να τους πάλι. Ρε βετούζα που μας έχει γίνει σήμερα. Απέραντες ευθύες είπαμε στη Λευκορωσία, Ρωσία.
απέραντες εκτάσεις. Όρεξη να έχεις να κάνεις χιλιόμετρα. Και τι χιλιόμετρα, ε! Όλο με απρόοπτα, με ωραία απρόοπτα. Στη μέση του πουθενά ο αδερφός δελαπάρισε. Οδηγάρες. Ένα χιλιόμετρο τη φάγαμε τώρα εδώ στο τέλος. Τι ήταν αυτό το περιπολικό, ήταν αυτό που ήρθε από πέρατε. Ρε το μπαγάσα τι μας έκανε. Βρε τι είναι αυτή ρε. Σε άλλες, στο χάρτη όταν παίζω π.χ. στο SES ή στα DLC. CSS στα DLC που παίζουμε. Ξέρω, εγώ δεν το έχω παρατηρήσει αυτό με την αστυνομία έτσι. Μιλάμε για πολύ ξύλο εδώ πέρα. Με τις κλίσεις πώς πάει τώρα, όταν έρχεται περιπολικό, όταν είναι σε κάποια εμβέλεια και ξεφύγεις εσύ στην ταχύτητα, στην κουπανάει. Ναι, έτσι πάει. Αν υπερβείς το όριο που έχει και δεν είναι περιπολικό κοντά σου, δεν, η κάμερα στο δρόμο, δεν σε κόβουν κλίση. Τώρα να πεις άμα είσαι πατημένος. Έχεις και 22 τόνους στην πλάτη. Παίρνεις μάτι και το τοπίο. Μπορεί να μην το καταλάβεις το περιπολικό που έρχεται. Την κάμερα εντάξει, τη βλέπεις. Θέλει ένα μοντάκι στο GPS π.χ. Ραντάρ, αντιραντάρ, να βρίσκει τις κάμερες για, για τα περιπολικά που έρχονται ή όταν είναι κοντά σου. Έχει φτιάξει κανένας μάγκας και ένα τέτοιο πράγμα. Ενδιαφέρον θα ήταν. Να προσφύρει ένα φωτάκι π.χ. να κάνει έναν ήχο διακριτικό πολύ. Για κάποιον έμπειρο μόντερ δεν πιστεύω να είναι δύσκολο να κάνει ένα μοντάκι με τέτοιες παραμέτρους για τα περιπολικά και για τις κάμερες. Να έχουν κάνει κανένα τέτοιο χαζό. Πήρε τίποτα το μάτι σας. Αλλά πάλι είπαμε ότι άμα θες να είσαι κύριος και να μην τρως κλίσεις, όριο ταχύτητα στο GPS βγάζει. Έχεις τα μάτια σου εκεί και στο δρόμο.
Φτάσαμε. Πολύ ωραία. Εδώ στο Μαζούρ είπαμε έχουμε ξαναπαραδώσει. Ωραία διαφήμιση. Αδέρφια για αυτή. Α, δεν μας έπιασε. DHL παραδίδουμε τη ζαχαρίτσα. Μπράβο. Μας έχουν κάνει ένα χαζό μέρος πάλι. Πολύ ωραίο είναι το μέρος, αλλά πρέπει... να τη φέρουμε όσο πιο ευθεία γίνεται τη ρημούλκα, γιατί... σκόπιμα το έχουν το φορτηγό αυτό εδώ, για να μην μπορείς να βγεις προς τα έξω. Ωραίες λεπτομέρειες, αλλά... είπαμε. Οπ. Κοίτα να δεις, δεν θα έρθει τώρα εδώ. Πριν που πήγα να πάρω αυτό το φορτίο, πριν να αρχίσω το βιντεάκι, μου έκανε τέτοιο σκηνικό. Οπ, τώρα την πήρε, εντάξει. Λοιπόν... διαδρομάρα η σημερινή, με πολύ ωραία πρόοπτα, πολύ ωραίες λεπτομέρειες, πολύ ωραίες τοποθεσίες, ωραία σκηνικά. Ανακαλύψαμε Ροσλάβ και ένα μικρό ποσοστό είδαμε από το Μίνσκ. Εδώ παίζαν πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Έχουμε ανακαλύψει ένα καλό ποσοστό του Ρώσικου, ένα πάρα πολύ καλύτερο ποσοστό της Λευκορωσίας. Τώρα εδώ πέρα, όπως λέγαμε, θα καβαλάμε φορτηγά old school. Μέχρι τώρα έχουμε πάρει το Volvo F, ποιο ήταν αυτό, του XBS, το 241, στα πρώτα δρομολόγια που κάναμε στο Ρώσικο. Και τώρα το Volvo F88. Θα συνεχίσουμε σε τέτοιο ρυθμό. Αλλά λέω τουλάχιστον να κρατήσουμε τη Βολβέτα ακόμα, για να περπατήσουμε λίγο ακόμα τη Λευκορωσία, να μας φύγουν αυτά εδώ. Να δούμε τι θα γίνει και με... αναβαθμίσεις τώρα 1.37 και αναβαθμίσεις χαρτών και τα λοιπά και τα λοιπά, ιούς και ιστορίες, να τα βάλουμε όλα μέσα και έχουμε χιλιόμετράκια να κάνουμε με καινούργια mod old school φορτηγών. Τα λέμε στο επόμενο.